Καλησπέρα σε όλους, κύριε Βουλευτά, κυρίες και κύριοι της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κύριε Πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου Κριτσάς, αγαπητές φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου των Εθνίδων Αγίου Νικολάου, σας καλωσορίζω στη σημερινή τελετή καταληκτήρια των εορταστικών εκδηλώσεων που άρχισαν τον Ιούνιο του 2018 για τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την επανίδρυση του παρατήρηματός μας. Ευχαριστούμε θερμά τη Δημοτική Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κριτσάς για την παραχώρηση αυτού του υπέροχου χώρου για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγων μηνών για τις ανάγκες των επαιτειακών εκδηλώσεων του Σωματείου μας. Αυτός ο χώρος, θα επαναλάβω ακόμα μια φορά, εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο ένα γυναικείο σωματείο, όπως είναι το Λύκειο Ελληνίδων, μια και ορίζεται από μια μεγάλη αγκαλιά που φτιάχνουν σπουδαίες γυναικείες μορφές. Το χώρο όπου εφορεύει η Παναγία η Οδηγήτρια, μνημονεύεται με άγαλμα η νεαρή Κριτσοτοπούλα Ροδάνθη που θυσιάστηκε για την αξιοπρέπεια της γυναίκας και την ελευθερία και τιμάται η Μελίνα Μερκούρη, θεραπενίδα της τέχνης και του πολιτισμού. Και ασφαλώς για τη μοναδικότητά του, μια και ο Άγιος Νικόλαος δυστυχώς στερείται ενός ανάλογου χώρου. Όπως ξέρετε από την πρόσκληση, απόψε στο πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης θα τιμούσαμε την εφημερίδα Ανατολή. Συνήθως οι τιμητικές αυτές διαδικασίες γίνονται στο τέλος. Λόγω υποχρεώσεων της κυρίας Κοζήρη όμως θα ξεκινήσουμε από το τέλος και θα γίνει πρώτα η τιμητική αυτή διαδικασία και μετά θα προχωρήσουμε στην κυρίως εκδήλωση γιατί έχει υποχρεώσεις υπόπτει. Να την αποδεσμεύσουμε. Μέσα σε όλους τους ανθρώπους που για διάφορους λόγους και με διάφορους τρόπους βοήθησαν το Λύκειό μας αυτά τα χρόνια, αισθανθήκαμε την ανάγκη να τιμήσουμε χωριστά κάποια πρόσωπα για τη συνολική, πολύπλευρη και σημαντική προσφορά τους στο Λύκειο των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου, αναγνωρίζοντας το έργο που επιτελούμε συνολικά και ειδικότερα τη συμβολή μας στη κοινή προσπάθεια διάσωσης και προβολής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και του τόπου μας. Αρχίζοντας σήμερα, στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, υλοποιούμε ομόφωνη απόφαση του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρίασή του στις 9 Ιανουαρίου 2019 να τιμήσει στο πρόσωπο της σημερινής Διευθύντριας την τοπική εφημερίδα Ανατολή για την αδιάλειπτη στήριξη και προβολή του έργου μας όλα αυτά τα χρόνια. Πριν λίγες μέρες, την 25η Μαρτίου, η εφημερίδα Ανατολή συμπλήρωσε 87 χρόνια αδιάκοπης έκδοσης και θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν στη μέχρι τώρα επιτυχή πορεία της από τους εκδότες μέχρι τους συντάκτες, συνεργάτες και όλο το προσωπικό. Τα 87 χρόνια δεν είναι λίγα για μια εφημερίδα. Αυτό σημαίνει πως όλα αυτά τα χρόνια η Ανατολή έχει προσφέρει, έχει κάτι να προτείνει και αυτό αναγνωρίζεται, γι' αυτό και αντέχει στο χρόνο. Είναι ένα έργο ζωής της οικογένειας Κοζήρη που έχει κάθε λόγο να υπερηφανεύεται, ταυτίζοντας την πορεία της με αυτήν ακριβώς την προσφορά στο λειτουργήμα της δημοσιογραφίας. Εκ μέρους του Λυκείου των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου καταθέτω τις πλέον θερμές ευχαριστίες μας για την πολύτιμη και ανιδιοτελή αρρωγή σας στην προβολή και στήριξη του έργου μας. Εύχομαι στη σημερινή διεύθυνση, αλλά και τους ανθρώπους που εργάζονται στην Ανατολή, να έχετε υγεία και να προχωρήσετε για ακόμα πολλά χρόνια
σε αυτό το δύσκολο δρόμο της ενημέρωσης και στην εφημερίδα σας να καταξιώνει αυτή τη θέση την πνευματική, κοινωνική και επικοινωνιακή που έχετε κατακτήσει. Κυρία Πρωθυπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ τιμητικά και πολύ συγκινητικά αυτά που μας είπατε. Εγώ θυμόμουνα, όταν ήμουν έφηβη, πόσο σχεδόν σνομπάραμε σαν παιδιά τη λαϊκή μας παράδοση και συνειδητοποίησα πόσο όλα αυτά έχουν αλλάξει σήμερα και για τους μικρούς και για τους μεγάλους και πόσο σημαντικός είναι σήμερα ο λαϊκός μας πολιτισμός και η τοπική μας παράδοση σε όλη μας τη ζωή, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, όχι μόνο από τη συμμετοχή στα κριτικά γλέντια, στα τοπικά πανηγύρια και στις εκδηλώσεις, αλλά σε κάθε έκφανση της οικονομικής, της πολιτικής, της πολιτιστικής, της κοινωνικής μας ζωής. Και σε αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το έργο που προσφέρατε εσείς, το Λύκειο Ελληνίδων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Κριτσάς που μας φιλοξενεί, τα Σωματεία της Κριτσάς. Και εμείς από τη μεριά μας να υποσχεθούμε ότι θα είμαστε συμπαραστάτες σας σε κάθε βήμα που κάνετε και θα προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή. Αρκετές ώρες σκέψης και δράσης για να έχει σήμερα ο Άγιος Νικόλαος ένα ευπρεπή, λειτουργικό, χρήσιμο χώρο που εύχομαι να μην αποτελέσει μόνο ενδευτήριο φιλανθρωπίας και πολιτισμού, αλλά ένα μορφωτικό, ψυχαγωγικό σαλόνι όπου θα διοργανώνονται διαλέξεις, εσπερίδες, μαθήματα χορών, μουσικής, μια πραγματική γωνιά πολιτισμού. 33 χρόνια φιλολογούν στο ημερολόγιο του χρόνου από την ημέρα που η Ειρήνη Παπαδάκη, λαογράφος από το Χαμέζι της Ιππίας, οραματίστηκε και έκανε πράξη το Λύκειο Ελληνίδων στον Εθνικό Λαό. Το Λύκειο το φέρνουν το φως, το άσβεστο φως της φλόγας που φωτίζει χρόνια τώρα και βιώνει όλες μαζί τις αιώνιες αξίες των ανθρώπων, της γυναίκας της Κρήτης, της γυναίκας της Ελλάδας. Σήμερα το Λύκειο Ελληνίδων Αγίου Νικολάου σε μια δύσκολη για όλους μας εποχή, ίσως έτσι να είναι γραφτό πάντα να συμβαίνει στην ιστορία των Λυκείων, ετοιμάζεται να γράψει τις πρώτες του γραμμές στη σελίδα του βιβλίου που μόλις άνοιξε. Ευχόμαστε από καρδιάς δύναμη στις κυρίες του Λυκείου, αλλά και στους συνοδοιπόρους του. Το φως του Λύκειου άναψε. Ας είστε εσείς η αφορμή που η φλόγα δεν θα σβήσει και καθημερινά θα γίνεται ολοένα και πιο δυνατή. Το Λύκειο των Ελληνίδων ιστορικά από την ίδρυσή του το 1911 ως ανθρωποκεντρικός πολιτιστικός οργανισμός έδωσε έμφαση σε ζητήματα που αφορούσαν ιδιαίτερα στη γυναίκα, το παιδί και την οικογένεια, παρακολούθησε τις εκάστοτε κοινωνικές εξελίξεις και προσπάθησε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ενώ το ενδιαφέρον και η αγάπη για την ελληνική παράδοση, τη διάσωση
και η διάδοσή της ήταν από τους πρωταρχικούς στόχους και παραμένει η ίδια, αν όχι εντονότερη, στην παγκοσμιοποιημένη εποχή μας. Γίναμε ονόβοι από ό,τι βλέπετε. Ελπίζουμε να γίνουμε πολύ πολύ μεγαλύτεροι, γιατί το Λύκειο έχει αποδείξει στο πέρασμα του χρόνου ότι δεν είναι ένα ευκαιριακό σωματείο με προσωπικές φιλοδοξίες και ματαιοδοξίες, αλλά ένα σωματείο με γερές βάσεις μέσα σε κάθε τοπική κοινωνία, ώστε να του αναγνωρίζεται η μοναδικότητα στη διάρκεια και στην ποιότητα. Με πλήρη αίσθηση ευθύνης για αυτό που αντιπροσωπεύουμε, ξεκινήσαμε τη δεύτερη εκατονταετία ζωής με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, με δυναμισμό και ελπίδα, με τη βεβαιότητα και την απόφαση ότι τώρα που ο τόπος μας, αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης θα έλεγα, δοκιμάζεται σκληρά, εμείς με τον πολιτισμό μπορούμε να αντισταθούμε και να πάμε παραπέρα. Και όταν λέμε πολιτισμό, δεν εννοούμε μόνο χορό και τραγούδι. Εννοούμε και το βαθύ κοινωνικό έργο που πρέπει να μας απασχολεί, αλλά και τη γενικότερη στάση ζωής μας, καταδεικνύοντας ότι το Λύκειο Ελληνίδων δεν είναι ένα ακόμα σωματείο που χορεύει. Είναι πολύ περισσότερα. Τυχαίνει πολλές φορές σε παρέες ή σε κοινωνικές συναναστροφές να μιλούμε για το Λύκειο και πολύ συχνά αντιμετωπίζομαι τη χαρακτηριστική αντίδραση μη πληροφόρησης. «Α, ναι, είστε εσείς εκεί που χορεύετε?» Ναι, και χορεύουμε. Χορεύουμε, μα και διδάσκουμε τα παιδιά μας ποιος είναι ο τόπος τους, τι είναι τα ακούσματά του, οι μουσικές και οι παραδόσεις του, τι σημαίνει να έχεις ρίζες και μάλιστα τις συγκεκριμένες ρίζες. Όχι με το βλέμμα προς τα πίσω, αλλά με το βλέμμα μπροστά στην εποχή όπως διαμορφώνεται. Ναι, χορεύουμε. Χορεύουμε και συγκεντρώνουμε βλαβικά τις παλιές φορεσιές και τεχνικά μας κοιμήλια, με σεβασμό και με αγάπη. Όχι για τις νεφταλίνες και τα μπαούλα, αλλά επειδή πρόκειται για αντικείμενα που μιλούν τη γλώσσα της ιστορίας, της δικής μας ιστορίας, και που με το δικό τους τρόπο μπορούν να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα όπως από πού, πότε, ποιος είναι, ποιος είμαι εγώ. Ναι, χορεύουμε. Χορεύουμε και παράλληλα διδάσκουμε σε ξένες γυναίκες που βρίσκονται εδώ για χίλιους δυο λόγους τη δική μας γλώσσα και μέσα από αυτήν τα δικά μας έθιμα και τον πολιτισμό μας. Χορεύουμε, αλλά και μαζευόμαστε τακτικά και πίνουμε τσάι κατά το σεμνό παλαιό τρόπο και πίνοντας τσάι παρακολουθούμε ωραίες ομιλίες, οργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου, ακούμε ωραίες μουσικές και δεν διασκεδάζουμε απλώς, προβληματιζόμαστε. Θυμόμαστε τη μητέρα και την προσφορά της, τιμούμε τις εθνικές μας μνήμες χωρίς αγκύλωση σε δικαστικά συνθήματα. Σκύβουμε στα προβλήματα των παιδιών και των γυναικών, αγωνιούμε για το μέλλον αυτού του τόπου, της πατρίδας μας. Αυτό το μέλλον προσπαθούμε να υπηρετήσουμε και όσο πιο σκοτεινή είναι η καιρή, τόσο η προσπάθεια πρέπει να ενδύνεται. Ακόμα και αν οι αντίξωες περιστάσεις ή και οι απογοητεύσεις αποτελέσουν για ένα διάστημα τη μοναδική ανταμοιβή. Γιατί το μεγαλείο μιας προσπάθειας κρίνεται ακριβώς από τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει και να υπερνικήσει. Δεν θα αναφερθώ σε γνωστά γεγονότα για την πορεία και τις δράσεις του Λυκείου των Ελληνίδων, Απλά μια φράση για να τονίσω αυτό. 100 και πλέον χρόνια στη ζωή ενός σωματείου, όλα όσα σπουδαία επέτυχε και οι τυχόν αστοχίες του ακόμη, όσα έγιναν και εκείνα που πάντα μένει να γίνουν σε μια διαδρομή χωρίς την παραμικρή λύση συνεχείας, αγγίζουν τα όρια ενός κατορθώματος από αυτά που έχει να επιδείξει ο τόπος μας.
έχουμε κι εμείς όμως τα χρόνια αυτά, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδος όπου υπάρχει παράρτημα, σε κάθε χώρα του εξωτερικού όπου υπάρχει λύκειο, να κάνουμε ένα πολύ θετικό, πιστεύω, απολογισμό. Μάλιστα, τη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη να δείξουμε με όποιο τρόπο μπορούμε τις θεμελιώδεις πολιτιστικές μας αξίες, το χαρακτήρα και τη συνέχειά μας, ένα άλλο, ίσως πιο αληθινό πρόσωπο αυτής της πατρίδας, μιας άλλης Ελλάδας που εξακολουθεί να ονειρεύεται και να ελπίζει, που αντιστέκεται στην καταστροφολογία με τη δημιουργία, στην απογοήτευση με την ελπίδα, στην βαρβαρότητα με τον πολιτισμό. Η σημερινή τελετή είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση 10 χρόνων από την επανίδρυση του παραρτήματός μας. Το παράρτημά μας, μετά από μια περιπέτεια στη λειτουργία του, επανιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2008. Τα διοικητικά συμβούλια που διαχειρίστηκαν αυτή τη δεκαετία, με τις όποιες δυνάμεις ή και τη διάθεση που διέθεταν οι κυρίες που εναλλάχθηκαν σε αυτά, ανέλαβαν ένα πολύ δύσκολο έργο για την επαναλειτουργία του λυκείου λόγω της δεινής θέσης στην οποία είχε περιέλθει το παράρτημά μας. Όχι χωρίς λάθη, όχι χωρίς προβλήματα, όχι χωρίς διαφωνίες, πάντοτε όμως με τα μάτια στον κοινό στόχο. Και εκεί ουδέποτε σημειώθηκε απόκληση. Σήμερα, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση, χαρά και δικαίωση για τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλαμε, υπερήφανες για το έργο μας. Απόψε, με τη βοήθεια του συνεργάτη του Λυκείου, Παντελή Κουτσελάκη, θα κάνουμε μαζί ένα σύντομο διπορικό στις πιο σημαντικές δράσεις αυτής της δεκαετίας, που συνιστούν ένα μικρό τεκμήριο τιμής και ευχαριστειών σε όλους όσους συνέπραξαν ή βοήθησαν στην πραγματοποίησή τους. Στο σημείο αυτό θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παντελή για τις αμέτρητες ώρες δουλειάς με τηλεπικοινωνία, χρησιμοποιώντας και τα σύγχρονα μέσα, και όχι μόνο, για την ολοκλήρωση της παράστασης. Πρώτο μέλημά μας ήταν η εξασφάλιση αίθουσας για τη στέγαση μας. Τι θα κάνουμε με αυτά τα νέα πρόσωπα, τις νέες οικογένειες, τα νέα παιδιά που είναι εδώ? Θα είμαστε ένα γέτο, λύκειο των Ελληνίδων του Αγίου Νικολάου. Δεν πρέπει να το ανοίξουμε. Πρέπει να αγκαλιάσουμε αυτές τις οικογένειες. Εγώ λέω στην Εκκλησία ένα όρο, ακούστε με, να εκκλησιάσουμε τους ανθρώπους. Βρέστε εσείς μια άλλη λέξη να την χρησιμοποιήσετε για το λύκειο των Ελληνίδων. Αλλά εδώ αγαπώ πολύ την πόλη του Αγίου Νικολάου και το ξέρετε καλά. Αλλά το λύκειο
δεν πρέπει να είναι της πόλεως του Αγίου Νικολά. Τώρα έχουμε πλέον Μητροπολιτικό Δήμο και πρέπει τον ίδιο να το ανοίξουμε. Λέω ένα παράδειγμα. Τη μεγαλύτερη πολιτιστική παράδοση στην Κρήτη την είχε η Κριτσά. Θα την αφήσουμε έξω. Ακούσατε τώρα. Θα την αφήσουμε την Κριτσά έξω. Είμαστε Δήμος Μητροπολιτικός και έχουμε πολλά χωριά, πολλές παραδόσεις. Και αν θέλετε, το είπαν ωραία οι Ματινάδες, κυρία Κουτσάκη, τα τραγούδια μας. Εγώ δεν άκουσα για Άγιο Νικόλα, αλλά άκουσα για Μεραπέλο. Και θέλω το Μεραπέλο ως επίσκοπος να είναι ενωμένο. Το θέλετε κι εσείς. Εγώ θέλω και την Κριτσά και το καλό χωριό. Θέλω και τον Προύστα, θέλω και την Ελούνα και τις Λίμνες και άλλα χωριά. Θέλω να δείτε ένα ωραίο παρόν. Θέλω να σας πω ότι προσωπικά ως επίσκοπος θα είμαι κοντά σας. Εκτιμώ βαθύτατα, σας κάνω απόψε μια κατάθεση ψυχής. Αγαπώ το Λύκειο των Ελληνίδων. Γιατί το αγαπώ, ακούστε το. Γιατί γνώρισα μια ανεπανάληπτη πρόεδρο, τη Χρυσούλα τη Ξανθουδίου. Συνεργάστηκα στο Ηράκλειο μαζί της 20 χρόνια με την ανεπανάληπτη αυτή αρχόντισσα τη Χρυσούλα μας, η οποία ευεργέτησε και την πόλη μας. Λοιπόν, εύχομαι να τις μοιάσετε. Ήταν και παραμένει αρχόντισσα. Μέσα σε 2 λεπτά τα είπε όλα ο μακαριστός Μητροπολίτης μου. Το 2009, μόλις ένα χρόνο από την επανίδρυσή μας, διοργανώσαμε και παρουσιάσαμε σε συνεργασία με το Μουσείο Ιστορίας Ελληνικής Ενδυμασίας του Κεντρικού Λυκείου μια πρωτότυπη για τον τόπο μας πολιτιστική εσπερίδα με τη ζωντανή επίδειξη 65 παραδοσιακών ενδυμασιών αντιπροσωπευτικών του ελλαδικού χώρου και της Κρήτης που παρουσίασαν νεαρά κορίτσια και αγόρια της περιοχής μας. Αποτύπωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης έγινε αργότερα στην έκδοσή μας Ελλήνων Φορεσκές. Αλλά κυρίως στην Λευκάδα χωριέται με αυτά τα λευκά κοδωνάκια. Θα περάσουμε στην Ήπειρο συνέχεια με ενδυμασίες των βλάχων από το Μέτσοβο. Οι βλάχοι είναι ελληνόφωνοι. Αναγνωρίζετε εδώ κάποιους ανθρώπους βέβαια. Οι βλάχοι είναι ελληνόφωνοι. Αλλά μιλούν για την τοπική τους διάλεκτο, η οποία είναι λατινογενής. Η ανδρική ετοιμασία, για να πούμε ότι είναι, το βλέπετε ότι είναι μαύρη και είναι ένα είδος φουστανέλας. Οι κοπελιές μας, ο Νίκος τη φορά, η μικρή Μάρο φοράει τη Μαλίνα. Θα περάσουμε στα νησιά, στις Κυκλάδες. Εδώ δούμε από την Σύχνο, από Προκάρ και από υφάσματα της Βηρητού και της Δαμασκού μία αστική ενδυμασία που φορούσαν οι Σύχνιες του Λιβροντόρο, μια και η Κυκλάδες ήταν πολλά χρόνια υπό ενετική κατοχή. Μάρκος Ανούδος, Νάξο και το δουκάτο της Νάξου. Η Δανάη λοιπόν έχει ακριβώς τη διαλέξη, γιατί έχει και τα μαλλιά, τα ενδυτικά της μαλλιά, τα οποία πλέκονται έτσι μπούκλες και τα οποία άφηναν εξαιρετικώς τις Σύχνιες αλλά και στον κάμπο του Λιβά.
Η μουσική που ακούμε είναι ο Ζουρνάς, ο μακεδονικός. Και κοιτάξτε πάλι το Σαγιά, ο οποίος μπορεί να είναι και το Σαγείο των Βυζαντινών, ανασκουμπωμένο πίσω, αλλά όταν η γυναίκα έλεγε στην εκκλησία για λόγου σεβασμού, κατέβαζε τις σκούτες, δηλαδή άφηνε το ένδυμα να πέφτει στα πλάγια και δεν το κρατούσε ανασκουμπωμένο για λόγους σεβασμού στην εκκλησία. Η φορεσία του Λιβάη της Αλεξάνδειας και ιδιαίτερα το κατσούλι, αυτό το κεφαλόδεμα που είναι το λευκό, είναι ένα περίτεχνο κεφαλόδεμα από ένα λευκό μαντήλι που το λέμε περισφαίρα, πάνω στο οποίο στερεώνεται μία καλώτα σαν περικεφαλαία, γι' αυτό και ο Τρόπιος Τρίλος θέλει τον Μέγα Αλέξανδρο να εκδηλώσει το δικαίωμα στις γυναίκες όταν κάποτε υπερασπίστηκαν τα χωριά τους να το φορούν. Υπέφερα από φοβερούς πονοκεφάλους, το λέει η Ελληνικά Κινάκη, το οποίο έχει παραμείνει πολύ καιρό στα χωριά του Γιδάκη. Η γυναίκα του, Γερμανίδα κι αυτή, ξέρετε, καθιέρωσε για τις κυρίες της αυλής, έξυπνη γυναίκα, ήθελε να πλησιάσει το λαό. Πήρε λοιπόν ένα φόρεμα τύπου Βίντα Μάια, πρόσθεσε ένα ωραίο γυλαίκο από τις οποιαδήποτε και όρισε την ενδυμασία που εμείς ονομάζουμε Αμαλία εντός εισαγωγικών ως εθνική ενδυμασία και ως ενδυμασία των κυριών των τιμών. Δεν είναι θέμα πολιτικών, πιστεύω. Θα σας πω απλώς ότι ο Όθων και η Αμαλία καθιέρωσαν από υφανή βόλια. Το τρέτο γελέκι θεωρείται πιο ανεβέντικο, ειδικά για άνδρες ανοιχτοκουταλάτους, δηλαδή με φαρδιούς ώμους. Στο κεφάλι χωράει κούπο. Ο κούπος χορεύτηκε περισσότερο στις πόλεις της αρχαίας του αιώνα. Επιμένως στον νόμο έχει μάγει νοράσι με πανοχώρη, συνήθως έντοιμα το κοσκό του αρασίδι. Κρατά πριν ερυβέργα, βοσκού και το διαβόλι, πνευστό μουσικό όργανο επίσης των βοσκών. Η Κατερίνα χωράει σακοφίστανο, στην ηλικία της Άννας, 15 δηλαδή χρονών. Σε αυτού του είδους το σακοφούστανο, που είναι νεότερο, η φούστα έχει απλοποιηθεί, έχει πολλές σούρες πίσω και καθόλου μπροστά, με το ευρός μέρος κοντύτερο από το πίσω. Αυτού του είδους τα σακοφούστανα ονομάστηκαν λοξά. Χορέθηκαν από πολλές γυναίκες μέχρι τα χρόνια. Πολλά από τα παιδιά της Κριτσάς που είναι και απόψε μαζί μας θα θυμούνται αυτή την αξέχαστη εμπειρία. Αποτύπωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης έγινε στην έκδοσή μας Ελλήνων Φορεσιές. Αναφερόμενη σε αυτή την πρώτη έκδοση, θέλω να υπογραμμίσω πως ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της δεκαετίας μας είναι η πραγματοποίηση πολύ σημαντικών και ποιοτικών εκδόσεων. Η μελέτη, η επιστημονική καταγραφή, ενδυνάμωση και διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι από τους κύριους στόχους του σωματείου μας. Τα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι και οι διάφορες εκδόσεις, έντυπες ή και ηλεκτρονικές σήμερα. Το 2009 λοιπόν εκδώσαμε το Ελλήνων Φορεσιές. Είναι ένα φωτογραφικό λεύκωμα με τις φορεσιές της παρουσίας που με ένα μέρος παρακολουθήσετε προηγουμένως, που περιέχει συγχρόνως ενδιαφέρουσες πληροφορίες σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά, για την ενδυματολογική ιστορία των Ελλήνων και μάλιστα της περιοχής μας. Το λεύκωμα συνοδεύεται και από την ψηφιακή απεικόνηση όλης της επίδειξης διάρκειας περίπου 1,5 ώρας. Το 2011
Εκδώσαμε το ημερολόγιο με τίτλο «Ελιά και Κρήτη, Πανάρχαιος αιώνιος δεσμός». Μια σύντομη ματιά στη τέχνη, τη λογοτεχνία και τη γαστρονομική αξιοποίηση της ελιάς και του ελαιόλαδου με δοκιμασμένες συνταγές από φίλες του Λυκείου των Ελληνίδων. Το 12, το λεύκομα ημερολόγιο με τίτλο «Διαχειρός γεννήματος». Θέμα «Οι παραδοσιακές τεχνικές φλεξίματος, όπως αυτές διδάσκονται στο χειροτεχνικό τμήμα του Λυκείου», προβάγει μέσα από τις σελίδες του στο πολύτιμο αυτό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας με την παράθεση πληροφοριών για αυτές τις τεχνικές και την αποτύπωση αντιπροσωπευτικών έργων όσων παρακολούθησαν τα μαθήματα 7. Το 2013, συμμετέχοντας στον επαιτειακό εορτασμό των 100 χρόνων της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, εκδώσαμε το βιβλίο με τίτλο «Εν Μεραβέλο 1898-1913», όπου περιγράφεται με αδρές γραμμές η 15ετής περίοδος της κρητικής πολιτείας στην επαρχία Μεραβέλου. Περιλαμβάνεται ένα πλούσιο αρχαιακό υλικό που προέρχεται στο μεγαλύτερο μέρος του από ιδιωτικά αρχεία, φωτογραφίες, έγγραφα προερχόμενα από φίλους και συμπολίτες μας που άνοιξαν τα συρτάρια τους και μου εμπιστεύτηκαν το πολύτιμο υλικό από τα οικογενειακά τους αρχεία. Το 2015 εκδώσαμε το βιβλίο «Φαίνοντας στην Κρήτη». Είναι ένα βιβλίο λεύκωμα, έκδοση της ερευνητικής εργασίας της εκπαιδευτικού και συγγραφέα Αταλάντης Μιχελογιαννάκη Καραβελάκη, με πολύτιμο υλικό για την υφατική τέχνη στο νησί μας. Η ηθογραφία της δεκαετίας του 60 πάνω σε πεζά κείμενα και ποίηματα του συντοπίτη μας Γιάννη Βάρδα, του γνωστού μας Γεραρογιάννη, είναι το βιβλίο «Στο Προύστα ξαναρίξαμε». Στην έκδοση αυτή προβήκαμε αξιολογώντας και εκτιμώντας το έργο που ο ίδιος με ψυχή και αγάπη έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια, με τους στίχους, το τραγούδι και τη λύρα του, κρατώντας ζωντανή και ανώθευτη την παράδοση του τόπου μας. Στην έκδοση αυτή, η δόμηση σε βιβλίο των κειμένων του Γιάννη Βάρδα έγινε από το συντοπίτη μας διακεκριμένο φιλόλογο Γιάννη Χρονάκη. Επίσης, σε ηλεκτρονική μορφή τα πρακτικά του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου που είχαμε την τιμή να αναλάβουμε και να διοργανώσουμε στην πόλη μας τον Οκτώβριο του 2013. Πολύ σύντομα, με πολύ χαρά σας κάνω αυτή την ανακοίνωση απόψε, θα κυκλοφορήσει η νέα μας έκδοση «Μελωδίες της Κρήτης για βιολί Χανιά Μεραβέλο». Περιλαμβάνει την πολυετή δουλειά του νεαρού συντοπίτη μας, εκπαιδευτικού και μουσικού Γιάννη Σιφάκη. Η μελέτη αφορά την καταγραφή σε μουσικά κείμενα μελωδιών της βιολιστικής, κυρίως μουσικής παράδοσης της Κρήτης. Η τεράστια συμβολή αυτής της εργασίας εντοπίζεται στη διάσωση σημαντικών μελωδιών της Κρήτης με τη σύνταξη ολοκληρωμένων μουσικών κειμένων, παρτιτούρες δηλαδή, με ευρωπαϊκό τρόπο μουσικής γραφής που επιτρέπουν την ακριβή μελέτη και ερμηνεία των μελωδιών ακόμα και από μουσικούς που δεν είναι μοιημένοι στην κρητική μουσική παράδοση. Απόψε είναι μαζί μας μια πολύτιμη φίλη και συνεργάτης του Λυκείου Ελληνίδων, η κυρία Καρκανάκη Δετοράκη Κάλια, είναι η κυρία των εκδόσεων Ήτανος και θα την παρακαλέσω για μια δική της κατάθεση της εμπειρίας της από τη συνεργασία μας αυτά τα χρόνια. Κάλια. Αγαπητές φίλες και φίλοι του Λυκείου των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου, εκ μέρους των εκδόσεων Ήτανος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Λύκειο των Ελληνίδων και ιδιαιτέρως την πρόεδρό του και καλή μου φίλη και συνεργάτη, κυρία Παρούλα Κουτσάκη, για την πρόσκληση στη σημερινή επαιτειακή εκδήλωση των 10 χρόνων από τη λειτουργία του. Τι να πρωτοπεί κανείς
για το Λύκειο των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου και το πολυεπίπεδο σημαντικότατο έργο του. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό στις μέρες μας να υπάρχουν άνθρωποι που μάχονται κάτω από δύσκολες συνθήκες να περισσώσουν και να διαδώσουν το πολιτισμό μας και μάλιστα μη λογαριάζοντας κόπο και προσωπικό χρόνο. Θα εστιάσω όμως την προσφορά του στο εκδοτικό κομμάτι, καθώς αυτό ήταν και εκείνο το οποίο μοιραστήκαμε μαζί και ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα και ιδιαίτερη εμπειρία. Το Λύκειο των Ελληνίδων έχει να παρουσιάσει ένα σημαντικό εκδοτικό έργο με όλα τα ποίηματα που είδαμε και πριν. Εμείς είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε σε 4 από αυτά και στα οποία θα αναφερθώ και εγώ με τη σειρά μου. Άλλοτε αναλάβαμε την εκτυπωτική επιμέλεια και άλλοτε τον εκδοτικό συντονισμό σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος των εκδόσεων Ήτανος. Η συνεργασία μας ξεκίνησε το 2013 με το λεύκωμα εν Μεραμβέλο 1898-1913, όπως είδαμε και πριν στο βίντεο. Πρόκειται για ένα συγγραφικό έργο της Βάσο Ζωγραφάκη και της Μαρία Σωρού, αφιερωμένο στην επέτειο των 100 χρόνων από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Στις 156 σελίδες του, επιμελημένες εικαστικά από τη Φανή Μπατζάκη, περιλαμβάνεται πλούσιο, πρωτότυπο και αδημοσίευτο αρχαιακό υλικό, όπως είπε και η κυρία Παρούλα, κυρίως από ιδιωτικές συλλογές. Τονίζουμε ότι είναι πλούσια ιστορική παρακαταθήκη για τις επερχόμενες γενιές. Ακολούθησε, όπως είδαμε και στο βίντεο, το «Υφαίνοντας στην Κρήτη», επίσης μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, όπου εκεί αναλάβαμε όλο το συντονισμό της έκδοσης και ήταν πραγματικά μια πολύ σημαντική εμπειρία. Στο Μπρούστα ξαναρίξαμε του Μεραμβελιώτη Ματινατολόγου, μια πολύ σημαντική δουλειά, πάνω στην οποία συνεργαστήκαμε επίσης. Ένα λογογραφικό βιβλίο «Σταθμός», το οποίο ζωντανεύει με τρόπο μοναδικό και ανεπιτίδευτα την ιδιωματική γλώσσα του Μεραμβέλου και που είχα τη χαρά με τη λέσχη ανάγνωσής μας. Δεν ξέρω αν εδώ έχουμε λέσχη ανάγνωσης. Θα πρέπει να τη δημιουργήσουμε. Στις επόμενες. Και με χαρά να βοηθήσουμε και σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, θα πω ότι με τη λέσχη μας δουλέψαμε αυτό το βιβλίο και ήρθαμε σε επαφή με τη γλώσσα του Μεραμβέλου. Ήταν μια πραγματικά πολύ ωραία εμπειρία. Υποέκδοση είναι μια πολύ ιδιαίτερη εργασία του Γιάννη Σιφάκη για τη βιολιστική παράδοση της Κρήτης με τίτλο «Κρητικές μελωδίες για βιολί». Εστιάζοντας τις περιοχές των Χανίων και του Μεραμβέλου, μας δίνει όχι μόνο σημαντικές πληροφορίες, αλλά κάποιος έχει και τις παρτιτούρες που μπορεί να ζωντανέψει και να όλα αυτά τα μουσικά ταξίδια, τα παραδοσιακά μας, έτσι. Είναι προφανές, λοιπόν, το πόσο σημαντική παρακαταθήκη αφήνει στον τόπο εκδοτικά το Λύκειο των Ελληνίδων. 4 εργασίες που εγώ βίωσα, γιατί στα άλλα δεν είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε, αλλά για αυτές τις 4 θα πω ότι είναι 4 εργασίες κόσμημα από όλες τις πλευρές, 4 βιβλία που καλό θα είναι να υπάρχουν σε κάθε βιβλιοθήκη και που αποτελούν πολύτιμα δώρα με εύρος ζωής. Κάθε βιβλίο αποτελεί δώρο με εύρος ζωής. Εμείς παίρνουμε τα βιβλία με μία αφιέρωση. Πολύ σημαντικό να το βάλουμε στο νου μας και να είναι πρώτη μας προτεραιότητα να σκεφτούμε ότι ένα βιβλίο και μάλιστα αυτού του υλικού θα μπορούσε να αποτελεί δώρο για κάθε περίσταση. Ευχαριστούμε το Λύκειο των Ελληνίδων για την εμπιστοσύνη στον Νίκο μας και ευχόμαστε στην ακούραστη πρόεδρό του, καθώς και στα μέλη του νέου συμβουλίου, υγεία, δύναμη και αγάπη στο πολιτισμικό του έργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τα βιβλία μας πωλούνται και στα βιβλιοπωλεία της πόλεως, εκτός από το ηλεκτρονικό κατάστημα του Ήτανος, αλλά φυσικά και στο Λύκειο Λινίδων, όσοι επιθυμείτε μπορείτε να τα αποκτήσετε. Αποκορύφωμα των σημαντικών δράσεων, η ανάκληψη διοργάνωσης στην πόλη μας τον Οκτώβριο του 2013 του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Παρατημάτων του Λυκείου των Ελληνίδων Ελλάδος και Εξωτερικού με θέμα «Γυναικείοι προβληματισμοί και αναζητήσεις σήμερα». Για το παράρτημά μας που συμπλήρωνε μόλις 5 χρόνια από την επανίδρυση και επαναλειτουργία του, ήταν ένα μεγάλο στοίχημα το συνέδριο αυτό. Κάνοντας τον απολογισμό μας, θεωρώ ότι το στοίχημα αυτό το κερδίσαμε. Μέχρι και σήμερα θεωρείται από τα πιο επιτυχημένα συνέδρια. Προσπαθήσαμε με τις όποιες δυνάμεις μας, με δυσκολίες μέσα στην τότε οικονομική συγκυρία, να ανταποδώσουμε με την καταγενική ομολογία άψογη οργάνωση και φιλοξενία μας, το σεβασμό και την αγάπη που εισπράξαμε από τους συνέδρους, οι οποίοι έφυγαν με τις καλύτερες αναμνήσεις από τον τόπο μας και έγιναν άριστοι πρεσβευτές του. Το τετραήμερο συνέδριο παρακολούθησαν περίπου 300 σύνεδροι, ενώ στο επιστημονικό μέρος συμμετείχαν ως συζητητές έγκριτοι Έλληνες επιστήμονες και πανεπιστημιακοί. Στα πλαίσια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν παράλληλες σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ στη λαμπρή τελετή έναρξης είχαμε κύριο μιλητή, το διάσημο πανεπιστημιακό καθηγητή και συμπατριώτη μας, κύριο Βασίλη Φθενάκη. Εδώ είναι οι πρόεδροι των παρατημάτων όλων που έλαβαν μέρος. Που η πόλη μας και το παράρτημά μας φιλοξενεί το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο, είναι το πρώτο της δεύτερης εκατονταετίας και θέλαμε να δώσουμε το στίγμα, το καινούριο και ο εξυγχρονισμού του σύγχρονου Λυκείου που στηρίζεται βέβαια στις παραδόσεις μας. Όμως πρέπει να κοιτάξουμε το βλέμμα μπροστά. Το θέμα είναι γυναικείοι προβληματισμοί και αναζητήσεις σήμερα. Συνεδρίες μας είναι ανοιχτές για το κοινό. Ήταν και μια προσπάθεια προβολής του τόπου μας και ειδικά του Λασιθίου που είναι συνήθως παραγνωρισμένο. Είμαστε πολύ συγκινημένοι που έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, κυρίως το εξωτερικό και πάντοτε η παρουσία των ηλικιάδων του εξωτερικού μας συγκινεί. Υπάρχει στο 16ο συνέδριο που γίνεται εδώ στον Αγιονικό Άλλο της Κρήτης. Είμαστε πάρα πολύ περήφανες που καταφέρνουμε κάθε δύο χρόνια και μαζευόμαστε. Είναι ιδιαίτερη τιμή για την Κρήτη που βρισκόμαστε σήμερα στον Άγιο Νικόλαο στο 16ο συνέδριο του Λυκείου των Ελληνίδων όλης της χώρας. Οι γυναίκες της εποχής μας πρέπει να αναθεωρήσουν την ταυτότητά τους, να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους ώστε να λειτουργήσουν επιτυχώς τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στο σπίτι. Η μεγαλύτερη πρόκληση βεβαίως είναι σήμερα να συνδυάσει κανείς την γονεϊκότητα με τη συζυγική σχέση και ειδικά η ποιότητα της συζυγικής σχέσης είναι αποφασιστική για την περαιτέρω ανάπτυξη του οικογενειακού συστήματος. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Ερμής των Αγίων Νικόλαο, λειτουργήσε σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο του ξενοδοχείου έκθεση τοπικών προϊόντων και οικοτεχνίας με σκοπό την προβολή του τόπου μας, παρουσιάζοντας το πλούτο των γεύσεων της κριτικής διατροφής αλλά και τη χειροποίηση της λαϊκής τέχνης. Η έκθεση τελούσε υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λασιθίου. Στο πλαίσιο των προσυνεδριακών εκδηλώσεων, λειτουργήσε για δύο μήνες στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσά μας μεγάλη εικαστική έκθεση με κορυφαία ονόματα ζωγραφικής και θλιπτικής. Το επόμενο. Α, εντάξει, συγγνώμη, εγώ το είδα καλά από εδώ. Σε ένα πανόραμα σύγχρονης ελληνικής τέχνης με τίτλο 40 εικαστικοί σε διάλογο. Παράλληλα, συμμετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, διοργανώσαμε ένα ακόμη σημαντικό εικαστικό γεγονός. Οι εικαστικοί δημιουργοί της περιοχής μας δημιούργησαν πρωτότυπα έργα τέχνης, ζωγραφικής, γλυπτικής, αλλά και μεικτής τεχνικής, πάνω σε παραδοσιακά κρητικά κεραμικά πιθάρια
σε μια προσπάθεια συνδυασμού της παράδοσης με την τέχνη. Η θεματολογία των έργων ήταν εμπνευσμένη από τη μακρόχρονη και ποικιλόμορφη ιστορία της Μεγαλονήσου και εκφράστηκε σύμφωνα με την ελεύθερη αντίληψη του κάθε καλλιτέχνη. Οι δύο εικαστικές αυτές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν σε ένα εικαστικό γκαλά με τη λήξη των εργασιών του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στις 6 Οκτωβρίου 2013. Στο πλαίσιο των κοινωνικών δραστηριοτήτων μας, καταφέραμε, δραστηριοποιώντας ερασιτέχνες καλλιτεχνικούς δημιουργούς από την περιοχή μας, αλλά και με τη βοήθεια συμπολιτών μας, να οργανώσουμε για 3 συνεχόμενα χρόνια φιλανθρωπικά μπαζάρ και τα χρήματα που συγκεντρώσαμε διατέθηκαν στην αγορά ενός τυμπανογράφου για την παιδιατρική κλινική και ενός καρδιοτοκογράφου για την παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, κόστος και τα 2 μηχανήματα 4.500 ευρώ. Για την επισκευή κόστους 4.000 ευρώ των οδοντιατρικών μηχανημάτων του νοσοκομιακού οδοντιατρίου με σκοπό την επαναλειτουργία του και την αγορά εξοπλισμού 1.500 ευρώ για την ομάδα διάσωσης ενός φορέα με πολύ σπουδαία δράση και προσφορά στον τόπο μας, γνωρίζοντας ότι τα μέλη του αναγκαζόταν να καλύπτουν πολλές φορές με δικά τους έξοδα τον εξοπλισμό τους. Αντιλαμβανόμενη τη σημερινή πολυπολιτισμική δομή των κοινωνιών της περιοχής μας, φιλοξενήσαμε στην αίθουσά μας από το 2012 το πρόγραμμα Οδυσσέας μετά από αίτημα του υπεύθυνου του προγράμματος κ. Πετάση Φιλολόγου. Το πρόγραμμα στόχευε στην εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, ιστορία και τον πολιτισμό. Ήταν συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό κράτος και από τα 3 τμήματα που λειτουργήσαν στον Άγιο Νικόλαο, το ένα φιλοξενήσαμε εμείς και τα άλλα 2 ενορίες της πόλεως μας. Το Λύκειο των Ελληνίδων, ως φορέας που υπηρετεί τον πολιτισμό, οφείλει να στηρίζει αυτές τις δράσεις, πιστεύοντας πως η γνωριμία των λαών με θετική διάθεση οδηγεί σε καλές σχέσεις όπου μεταφέρονται ιδέες, πρακτικές, πολιτιστικά στοιχεία που πλουτίζουν, δίνουν χρώμα και βοηθούν το άνοιγμα των οριζόντων μιας κοινωνίας. Έτσι, με τη λήξη του προγράμματος, εξακολουθήσαμε μέχρι και σήμερα να λειτουργούμε τμήμα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε αλλοδαπούς κατοίκους της περιοχής, τμήμα που λειτουργεί και σε άλλα παραρτήματα του Λυκείου των Ελληνίδων. Με τη σημερινή ευκαιρία, όλους αυτούς τους ανθρώπους που φεύγοντας από τις μακρινές πατρίδες τους και επέλεξαν σαν δεύτερη πατρίδα τους τον τόπο μας, θέλω να τους συγχαρώ για το ζήλο, τη φιλομάθειά τους και να τους ευχαριστήσω για την αγάπη, την προσήλωση και το σεβασμό τους για τη μελέτη της ελληνικής γλώσσας, του πολιτισμού και της παράδοσής μας. Κάποιοι από αυτούς είναι και απόψε κοντά μας. Υπεύθυνος του τμήματος και ψυχή, θα έλεγα, αυτής της προσπάθειας είναι ο φιλόλογος Μανώλης Πετάσης και θα τον παρακαλέσω να μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία του όλα αυτά τα χρόνια. Μανώλη. Σας καλησπερίσω όλους, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής φυσικά, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να παρουσιάσω αυτό το πρόγραμμα της ελληνικής γλώσσας, τη σχέση για την ακρίβεια του Λυκείου των Ελληνίδων, παράδειγμα Αγίου Νικολάου, με τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας. Το αρχικό βίντεο που έδειξε η Παρούλα και εγώ δεν ήξερα, στο οποίο ήταν από το 2011 και ο μακαριστός Μητροπολίτης, το 9, ακριβώς το 9, στο οποίο ο μακαριστός Μητροπολίτης Νεκτάριος ανέφερε, κάλεσε το Λύκειο να ανοίξει τις πύλες του, τις πόρτες του στην πολυπολιτισμική κοινωνία της περιοχής,
Βλέποντάς το λοιπόν, κατάλαβα γιατί η πρόεδρος και το δημοτικό, το διοικητικό συμβούλιο του Λυκείου ήταν πάντοτε ανοιχτό σε κάθε πρόταση που του έκανα προκειμένου να συνεργαστούμε και να φτάσουμε στην φετινή οργάνωση. Λοιπόν, το ταξίδι, η σχέση μου με το Λύκειο των Ελληνίδων ξεκίνησε το 2012. Τότε ήμουν υπεύθυνος στο πρόγραμμα Οδυσσέας, δημόσιο πρόγραμμα, δωρεάν πρόγραμμα. Στην αναζήτησή μου για χώρο φιλοξενίας, χτύπησα την πόρτα του Λυκείου των Ελληνίδων. Αμέσως έγινα δεκτός. Οργανώσαμε δύο τμήματα. Στην παρούλα έδωσα λάθος πληροφορία, γιατί τότε δεν είχα μπει στη διαδικασία να τραβάω φωτογραφίες και να έχω αρχείο. Το ένα τμήμα ήταν με την κυρία Ελένα Ενίτου Δασκάλα και το άλλο ήταν με τον κύριο Γιάννη Συνδηγαρδάκη από τη Στιτία. Δυστυχώς από το δεύτερο τμήμα δεν έχουμε φωτογραφικό υλικό. Μαθητές, όπως και στις επόμενες φωτογραφίες, δεν θα το συνεχίσω να λέω, είναι κάτοικοι περιοχών από ολόκληρη την περιοχή του Πυραβέλου. Είχαμε από το Ίστρον μέχρι το Σίσι. Είχαμε από τον Κρούστα μέχρι τις Λίμνες, μέχρι τις Βρύσες. Κάποιοι εδώ ίσως αναγνωρίζουν το πρόσωπό τους. Είναι το 2012 φωτογραφία αυτών του Σουάζη. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Μετά από δύο χρόνια λειτουργίας του συγκεκριμένου προγράμματος, δυστυχώς έκλεισε, όμως προλάβαμε να οργανώσουμε τη γιορτή πολιτισμού. Σε αυτή τη γιορτή του πολιτισμού, που δεν ήταν μόνο φιλοξενία, αλλά ήταν σε συνεργασία με το Λύκειο των Ελληνίδων, έγινε παρουσίαση παραδοσιακών κριτικών φορεσιών, παραδοσιακών κριτικών χωρών και επίσης οι μαθητές, οι εκπαιδευόμενοι, μαγείρευσαν και δοκιμάσαμε γεύσεις από τους τόπους τους. Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε απονομή των βεβαιώσεων και η συμμετοχή ήταν μεγάλη και η στήριξη από τις αρχές του τόπου. Στη φωτογραφία βλέπουμε τον Μακαριστό Νεκτάριο και τον Δήμαρχο Αντώνη Ζερβό. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες από την επίδειξη των παραδοσιακών χωρών και φορεσιών και εδώ μία φωτογραφία από την απονομή βεβαίωσης και τον Μπουφέ. Προχωράμε. Στη συνέχεια, το 2014, το 2015, περνάμε στη δεύτερη φάση της συνεργασίας μου, της συνεργασίας μας με το Λύκειο των Ελληνίδων. Τότε ήμουν στο Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας, Ορθοδόξου Θεολογίας και Πολιτισμού. Το Ινστιτούτο που ευρεύει εδώ στον Άγιο Νικόλαο και έχει ιδρύσει ο πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Γεώργιος Μαρμέλος. Καθώς ήμουν στην ομάδα των συντονιστών και διευθυντής του προγράμματος, κάλεσα την Παρούλα, την κυρία Πρόεδρο, και έκανα πρόταση στο Λύκειο των Ελληνίδων να φιλοξενήσει χειμερινό πρόγραμμα για να καλύψει το κενό που είχε αφήσει το δημόσιο πρόγραμμα. Τα μαθήματα συνεχίστηκαν για τρία χρόνια. Γνώρισαν εξαιρετική επιτυχία. Όπως θα δείτε στην φωτογραφία, έχουμε εκμεταλλευτεί όλους τους χώρους του Λυκείου των Ελληνίδων. Εσωτερικούς, εξωτερικούς, μικρούς, μεγάλους. Είναι ο πλέον ευχάριστος χώρος για να διδάξουμε τους αλλοδαπούς συμπολίτες μας την ελληνική γλώσσα. Συνεχίζουμε. Στο πλαίσιο αυτής της τριετίας, δεν περιοριστήκαμε μόνο στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Προσπαθήσαμε, εκτός από τα μαθήματα, να οργανώσουμε και κάποιες ομιλίες. Πρώτη ομιλία, λοιπόν, έγινε στις 12 Νοεμβρίου του 2015 με θέμα μία προσέγγιση στον μινωικό πολιτισμό και ανάλυση των σχετικών όρων από την αρχαία στη νέα ελληνική. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Λυκείου από την κυρία Αμαλία Γιαναράκη, καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας και ορολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης.
Και η αίθουσα ήταν κατάμεστη από αλλοδαπούς, οι οποίοι ήρθαν να μάθουν στοιχεία του μινωικού πολιτισμού, λέξεις του μινωικού πολιτισμού και της πορείας των λέξεων από την αρχαιότητα στο σήμερα. Επίσης, οργανώσαμε άλλη μία ομιλία στις 19 Μαρτίου του 2016. Ο μιλητής ήταν ο κύριος Peter Rogers, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Birmingham. Έχουμε την τιμή να είναι σήμερα εδώ και να μας θυμάμαι την παρουσία του. Το θέμα της ομιλίας ήταν ενετή και Κρήτες. Βλέπετε, η αίθουσα είναι και εδώ κατάμεστη. Το ευχάριστο ήταν ότι αλλοδαποί κάτοικοι και όχι μόνο μαθητές της ελληνικής γλώσσας στήριξαν αυτή την εκδήλωση και έδειξαν το ενδιαφέρον τους. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι η συνεργασία του Λυκείου των Ελληνίδων με τον Σύλλογο ΙΝΚΟ των αλλοδαπών κατοίκων της περιοχής είναι κάτι παραπάνω από στενή. Η αίθουσα είναι σχεδόν πάντα διαθέσιμη για τις δράσεις, δραστηριότητες και πάντοτε υπάρχει μια πολύ στενή σχέση ανάμεσα στον Σύλλογο αυτό και στο Λύκειο των Ελληνίδων. Τα μαθήματα και οι ομιλίες που είδατε, όπως είπα και στην αρχή του συγκεκριμένου κομματιού, ήταν οργάνωση του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας, Ορθοδόξης Θεολογίας και Πολιτισμού. Είδαμε το πρώτο κομμάτι. Εδώ βλέπουμε το δεύτερο κομμάτι που αφορά τα θερινά προγράμματα της διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας. Είχαμε μία πρόταση λοιπόν να γιορτάσουμε το τέλος κάθε θερινού προγράμματος αυτής της τριετίας 2015-2016-2017 με μία μεγάλη γιορτή στο χώρο του Λυκείου. Όλες ήταν γιορτές χορού, μουσικής, φαγητού, ήταν η ψυχαγωγία των φοιτητών που μετήχαν στα προγράμματα. Τραγούδησαν σκοπούς της περιοχής τους, έψαλαν και επίσης είχαμε και παρουσίαση των κριτικών φορεσιών αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας τους ίδιους τους μαθητές ως μοντέλα. Εδώ είναι το 2017 και στο ίδιο πλαίσιο των θερινών προγραμμάτων χρησιμοποίησαμε τον δάσκαλο, τον χοροδιδάσκαλο του Λυκείου, τον Μανώλη Ατσαλάκη, στην εκμάθηση παραδοσιακών κριτικών χορών στο χώρο του ΤΕΗ. Φτάσαμε στο σήμερα. Το 2018 ήρθε η στιγμή το Λύκειο των Ελληνίδων να οργανώσει τα δικά του μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Βλέπετε κάποια στιγμιότυπα από τα μαθήματα. Στις 30 Ιανουαρίου κόψαμε την πίτα μας. Στη φωτογραφία δεξιά, λίγο πίσω, στη φωτογραφία της συγκεκριμένη βλέπετε 10 μαθητές έχουν ένα κοινό γνώρισμα. Είναι 9 γυναίκες και ένας άντρας. Και οι 10 είναι παντρεμένοι με Έλληνες, με Έλληνα. Οι 9 κυρίες με Έλληνα σύντηγο και ο ένας κύριος που βλέπετε στη γωνία είναι παντρεμένος με Έλληνα, με Ελληνίδα, συγγνώμη. Στα μαθήματα αυτά διδάσκω εγώ και η αγαπητή συνάδελφος Πόπη Πιταροκίνη. Στο κομμάτι αυτό, στο πλαίσιο των μαθημάτων, οργανώσαμε και μία γιορτή με προσκεκλημένους και φίλους αυτών των ίδιων των μαθητών μας. Γιορτή αυτή έγινε εδώ στο χωριό στην Τριτσά, σε μια παραδοσιακή ταβέρνα και το Λύκειο πρόσφερε την χορευτική του ομάδα σε μια επίδειξη χορών όπου στο τέλος, μετά την επίδειξη, ξένοι και Έλληνες ένωσαν τα χέρια τους και συμμετείχαν ενεργά στην παράδοση. Θα ήθελα τώρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αγαπημένη Πρόεδρο, αλλά και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παλιά και νέα, γιατί κάθε πρόταση
που αφορούσε φυσικά τα ελληνικά μαθήματα, έγινε δεχτή ανεπιφύλακτα και με απεριόριστη εμπιστοσύνη. Όλες οι εκδηλώσεις που είδατε ήταν άκρως επιτυχημένες και θα ήθελα, τελειώνοντας και χωρίς να θέλω να σας κουράσω άλλο, να ευχηθώ στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο κουράγιο, νέες ιδέες, νέες εμπνεύσεις και σε 10 χρόνια να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια. Πάλι μαζί. Νικολάου είχε την πρωτοπορία να μεταδώσει για πρώτη φορά σε δορυφορική σύνδεση ζωντανά, αυτό που λέμε live streaming, την ετήσια συναυλία το 2015 και 2016 του διάσημου μαέστρου Αντρέ Ριέ από το Μάστρεχτ, με την άριστη συνεργασία της Μητρόπολης μας και των εκλεκτών φίλων, αλλοδαπών συμπολιτών μας, μελών του ΙΝΚΟ, όπως ακούσατε και προηγουμένως από τον Μανώλη, αποφασίσαμε να συνδιοργανώσουμε αυτή τη σπουδαία και πρωτοφανή για τα τοπικά δεδομένα και τις οικονομικές μας δυνατότητες πολιτιστική εκδήλωση. Η εκδήλωση έγινε στο κυματοθέατρο της Μητροπόλεως Δρύρο στη Νεάπολη, όπου και παραχωρήθηκαν έκτοτε οι δορυφορικοί δέχτες που είχαμε αγοράσει και εγκαταστήσαμε τότε για τις ανάγκες της αναμετάδοσης της συναυλίας, των συναυλιών. Χαιρόμαστε που ο Δήμος μας μιμήθηκε μετά, μεταδίδοντας σε συνεργασία με γνωστό κανάλι παραστάσεις της Μετροπόλιταν Όπερα. Στον εκπαιδευτικό τομέα τώρα του παρατήρηματός μας ανήκουν τα τμήματα παραδοσιακών χωρών, μουσικής. Στο μουσικό τμήμα διδάσκονται παραδοσιακά όργανα και επίσης πιάνο και αρμόνιο. Υπεύθυνη του τμήματος είναι η καταξιωμένη συμπολίτης μουσικός Λάινε Πάπιτσε. Σύντομα θα δημιουργήσουμε τμήμα λυρικού τραγουδιού, ελπίζοντας να συμβάλλουμε και εμείς στο μέτρο του δυνατού στην προαγωγή της μουσικής παιδείας της περιοχής μας. Επίσης, λειτουργεί το τμήμα χειροτεχνίας. Α, εικαστικό, συγγνώμη, μπράβο Παντελή, πιο καλά τα ξέρεις από μένα, τη σειρά του. Εικαστικών, χειροτεχνίας. Εδώ βλέπουμε την εκλεκτή δασκάλα μας, την αγαπημένη κυρία Κική Τσίβη, μοναδική τεχνίτρα στο κριτικό Κοπανέλι. Βλέπετε με τι δεξιοτεχνία χειρίζεται τα Κοπανέλια. Λειτουργούμε από πέρυσι με εξαιρετική επιτυχία τμήμα υφαντικής σε φορητούς αργαλιούς. Θα δείτε μετά στη μικρή έκθεση που έχουμε από κάτω τα αποτελέσματα των μαθητριών του τμήματός μας αυτού. Υφαντική σε τελάρο και κομποδετική. Λειτουργεί
για 5 χρόνια τμήμα κοπτικής γραπτικής σε συνεργασία με τη σχολή Μπούρντα. Από ό,τι βλέπετε, οι σύγχρονες γυναίκες δεν ξέρουν μόνο να χειρίζονται τους υπολογιστές, αλλά εξίσου καλά και τη ραπτομηχανή και το βελονάκι και όλες τις ωραίες τεχνικές που είδατε προηγουμένως. Λειτουργήσε για λίγο τμήμα θεατρικού παιχνιδιού και για 3 χρόνια ένα σπουδαίο τμήμα αργυροχρυσοβοίας, ένα τμήμα που παρήγαγε ένα εξαιρετικό έργο παρά τις σχεδόν ακατάχειες συνθήκες του χώρου για μια τέτοια δράση. Εδώ βλέπετε δύο από τους μαθητές μας, τα σκάλα μας, λίγο πιο πίσω, και κάποια από τα έργα τους. Στα χορευτικά μας τμήματα διδάσκονται η παραδοσιακή χορή του τόπου μας σύμφωνα με το ύφος της τοπικής χορευτικής παράδοσης, αλλά και χορή ολόκληρου του ελλαδικού χώρου. Παράλληλα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάζουμε την αξιόλογη δουλειά που συνδέεται, αλλά και να προβάλλουμε την τοπική χορευτική παράδοση μέσω των χορευτικών μας ομάδων, της χορευτικής ομάδας ενηλίκων, αλλά και της εξίσου αξιόλογης παιδικής χορευτικής ομάδας, σε παραστάσεις που έχουμε διοργανώσει ή έχουμε προσκληθεί να συμμετέχουμε κάθε χρόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία. Σύντομα αποσπάσματα από εμφανίσεις της χορευτικής μας ομάδος θα παρακολουθήσουμε με τη βοήθεια του Παντελή. Τα κορίτσια της χορευτικής μας ομάδος με τους αρχαιοελληνικούς χιτώνες που φτιάξαμε υποδέχονται την Ολυμπιακή Φλόγα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Συμμετέχοντας στους χορηγούς της μουσικής έκδοσης του συντοπίτη δάσκαλου και γυράρι Δημήτρης Γορού «Σκοπή και τραγούδια της Κρήτης 1860-1910» από το αρχείο του Παύλου Βλαστού και πιστεύοντας ότι αυτή η δουλειά άξιζε να ακουστεί και πέρα από τα σύνορα της Κρήτης για να προβάλλει τον τόπο μας αλλά και τους ντόπιους δημιουργούς, παρουσιάσαμε μέρος αυτής της δουλειάς το 2012 στην Αθήνα, στο Μουσείο Μπενάκη, πλαισιωμένη με παραδοσιακούς χορούς της Κρήτης από μέλη της χορευτικής μας ομάδος και νωρίτερα στον Άγιο Νικόλαο, στο πλαίσιο αφιερώματος για τα 100 χρόνια του Λυκείου των Ελληνίδων.
κριτικούς μας, αλλά και την παρουσίαση τοπικών χωρών στην οργάνωση των αποκαλυπτηρίων του αγάπηματος της αρπαγής της Ευρώπης που κοσμεί το λιμάνι της πόλης μας. Την 9η Μαΐου 2014, η μέρα της Ευρώπης, οι προξενικές αποστολές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κωνσταντινούπολη και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία διοργάνωσαν το δεύτερο πανευρωπαϊκό φεστιβάλ με καλλιτεχνικά σχήματα από 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Λύκειο των Αιγίδων Αγίου Νικολάου, μετά από πρόσκληση του Γενικού Προξενείου μας στην Κωνσταντινούπολη, εκπροσώπησε την Ελλάδα στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Μεγάλη τιμή για μας, αλλά και προβολή της πόλης και της περιοχής μας γενικότερα. Με την ευκαιρία του ταξιδιού αυτού, με τη μεσολάβηση και ευλογία του μακαριστού Μητροπολίτη μας κυρίου Νεκταρίου, είχαμε την ύψιστη τιμή να επισκεφθούμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, επισφραγίζοντας με τους χορούς των παιδιών μας στην αίθουσα του θρόνου, όπου μας εδέχθη και τα παραδοσιακά δώρα του τόπου μας που του προσφέραμε, την παντοτινή αγάπη, σεβασμό και προσήλωσή μας στον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας μας.
Το βράδυ της ίδιας μέρας του φεστιβάλ, στο σεισμανό βιβλιομέγαρο του γενικού προξενείου μας, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Κρήτη και τουρκοκριτική, η ομορφιά της μνήμης», στην ελληνική του έκδοση. Στην παρουσίαση του βιβλίου συμμετείχαμε με πρόσκληση επίσης του γενικού προξενείου μας, παρουσιάζοντας παραδοσιακούς κριτικούς χορούς και τραγούδια, ξεκινώντας με αποσπάσματα από τον Ερωτόκριτο, ενώ στους παρευρισκόμενους, οι περισσότεροι των οποίων ήταν τουρκοκριτικοί, προσφέραμε παραδοσιακά κριτικά κεράσματα σε μια ατμόσφαιρα έντονα συγκινησιακή, τόσο από την πλευρά των τουρκοκριτικών, όσο και από την πλευρά των Ελλήνων. Εξερχόμενοι από το Σεισμανόπλιο Μέγαρο, είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε μια ακόμα συγκλονιστική εμπειρία. Εντελώς αυθόρμητα και απρογραμμάτιστα τα μέλη της ομάδας, με τη συνοδεία των μουσικών μας, ξεκίνησαν να χορεύουν έξω από την είσοδο του Μεγάρου, στο πεζόδρομο Ιστικλάλ, στην άλλοτε γνωστή λεωφόρο του Πέραν, δημιουργώντας το αδιαφόρητο με το πλήθος κόσμου που για πάρα πολλή ώρα καμάρωνε τους χορούς και τα τραγούδια που γέμισαν με Κρήτη το πιο πολυσύχναστο δρόμο της πόλης. Αυτό το βίντεο που είδατε ήταν ερασιτεχνικής λήψης, το καταλάβατε βεβαίως, και οπτικοποιεί όσα σας προανέφερα. Ήταν όντως μια συγκλονιστική εμπειρία. Βλέπετε τον κόσμο, είχε σταματήσει η κυκλοφορία εντελώς. Είχαν μαζευτεί πάνω από 1000 άτομα. Θα μας μείνει αξέχαστο σε όλους όσους συμμετείχαμε σε εκείνη την αποστολή. Αυτά διαδραματίστηκαν εκείνο το βράδυ της 9ης Μαΐου 2014 στη λεωφόρο του Πέρα της φημισμένης γειτονιάς των Ρωμιών. Τη γειτονιά που πριν κάποιες δεκαετίες λαιλατούσαν και έσφαζαν τους Έλληνες της πόλης, και 60 χρόνια μετά, στο ίδιο μέρος, άλλοι ομοεθνείς τους φώναζαν με ενθουσιασμό «Γιουνάν, Γιουνάν», δηλαδή «Ελλάς, Ελλάς». Κάθε φορά που το βλέπουμε με τα παιδιά, συγγενούμαστε για αυτή την ανάμνηση αυτών. Όλες αυτές τις μέρες ζήσαμε στιγμές και εμπειρίες μοναδικές που μας έκαναν να νιώσουμε περήφανοι για την καταγωγή μας, για ό,τι εκπροσωπούμε, αλλά και να διατρανώσουμε ό,τι εμείς αντιπαραθέτουμε τον πολιτισμό απέναντι σε σκοπιμότητες στο βωμό των οποίων θυσιάζονται λαοί και ανθρώπινα δικαιώματα. Ίσως η παιδεία και ο πολιτισμός να είναι τελικά οι μόνες διαρκείς εγγυήσεις για την ειρηνική συνύπαρξη, την κατανόηση, την αποδοχή της ετερότητος και της ασφάλειας των λαών. Συμμετείχαμε για 3 συνεχείς χρονιές στο Φεστιβάλ Ειρήνης και Φιλίας των Κριτικών Σωματείων Τουρκίας, προβάλλοντας την πόλη και την περιοχή μας γενικότερα. Θα μας μείνουν αλυσμόνητες οι θερμές εκδηλώσεις αγάπης εκ μέρους των χιλιάδων απογόνων των ανταλλαγέντων τουρκοκριτικών που είχαν παρευρεθεί στο Φεστιβάλ, οι περισσότεροι από τους οποίους επισκέφτηκαν έκτοτε πολλές φορές την περιοχή μας, αλλά και την ξεχωριστή θερμή φιλοξενία από τους δημάρχους των περιοχών του Κουσάνδαση και της Μύρνης που μας φιλοξένησαν. Συμμετείχαμε μαζί με άλλα 15 λύκεια των Ελληνίδων στο 3ο Φεστιβάλ Λαογραφίας και Παραδοσιακών Χωρών του Λυκείου Ελληνίδων Άουσας. Συμβουλίου, αλλά και μέλος της
χορευτικής μας ομάδας θέλει να παρέμβει, μιλώντας εκ μέρους όλων των μελών του τμήματος, των τμήματων χορού, για τα δικά τους βιώματα και εμπειρίες. Εκ μέρους της χορευτικής ομάδας του παραρτήματός μας, σας καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου. Λένε πως τα βήματα του χορευτή είναι η αποτύπωση της ψυχής του στη γη. Η καρδιά και η ψυχή μιλούν με τη γλώσσα του σώματος και στέλνουν τα δικά τους μηνύματα. Έτσι και οι χορευτές του Λυκείου των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου διακατέχονται από έντονο ενθουσιασμό, χαρά, ικανοποίηση, εσωτερική πληρότητα, αλλά και υπερηφάνεια όταν χορεύουν, είτε στα πλαίσια των μαθημάτων χορού, είτε κατά τη συμμετοχή τους σε κάποια μουσικοχορευτική παράσταση. Κύριος στόχος και μέλημα όλων των μελών είναι η πιστή τήρηση της μουσικής και χορευτικής μας παράδοσης και η διάδοσή της παντού, με βασικό κίνητρο την αγάπη μας, όπως μας τη μετέδωσαν οι προηγούμενες γενιές, προστοκώντας να την μεταλαμβαδεύσουμε και στις επόμενες. Μέσα σε αυτή τη δεκαετή πορεία, η χορευτική ομάδα του Λυκείου των Ελληνίδων εκπροσώπησε επάξια το Λύκειο σε πολλές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Αξέχαστη εμπειρία, όπως είπε πριν και η Πρόεδρός μας, θα μας μείνει το ταξίδι μας στην Κωνσταντινούπολη και η επίσκεψή μας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το κριτικό ανάστημα και η αγάπη στα μουσικοχορευτικά ήθη και έθιμα του τόπου μας πλημμύρισαν το χώρο με μερακλήδικες μελωδίες και ρυθμικούς βηματισμούς, αποδεικνύοντας πως η παράδοση όχι μόνο είναι ικανή να εκμηδενήσει γεωγραφικές αποστάσεις, αλλά αποτελεί και το μέσο διατήρησης και συνέχισης ενός πολιτισμού και μιας θρησκείας που συνεχώς βάλλονται και δοκιμάζονται ποικιλοτρόπως. Συμμετείχαμε για τρεις συνεχείς χρονιές στο Φεστιβάλ Μνήμης των Κριτικών Σωματείων Τουρκίας, γράφοντας έτσι ακόμα μια σημαντική σελίδα στα πεπραγμένα του παραρτήματός μας. Η παρουσία της χορευτικής μας ομάδας γέμισε τους χώρους με τη λεβεντιά, την αρχοντιά, την ευγένεια και τη σεμνότητα που χαρακτηρίζει το χορευτικό ήθος των χορευτών μας, δημιουργώντας μέσα σε λίγα λεπτά το διαχώρητο στην πολυσύγναστη πλατεία Ειρήνης και Φιλίας Μαΐλ Τζέμ του Κουσάνταση, αλλά και στο φεστιβάλ στο Ταβουκλάρ του Δήμου Κουσάνταση την επόμενη μέρα. Χιλιάδες κόσμος από όλη την Τουρκία επισκέφθηκε τους χώρους του φεστιβάλ για να ακούσει τα τραγούδια της Κρήτης, αλλά και για να χαμαρώσει τους χορούς της. Με σεβασμό και έκφυλο ενθουσιασμό συμμετείχαν, απαθανάτιζαν τα δρόμενα, εστιάζοντας μια στα πόδια των χορευτών, μια στις χορησιές μας και άλλοτε στη μουσική, προσπαθώντας να ψελίσουν κάτι από τις σκοτειλιές και τις μαντινάδες που σκόρπιζαν παντού αρώματα της Κρήτης. Πολλοί απόγονοι τουρκοκριτικών μας πλησίαζαν με δάκρυα συγκίνησης, χαράς και με επιφωνήματα ενθουσιασμού για να φωτογραφηθούν μαζί μας και για να μας μιλήσουν για τους προγόνους τους που έζησαν κάποτε στην Κρήτη. Όμως και εντός της Ελλάδας συμμετέχουμε ενεργά και ανταποκρινόμαστε σε κάθε πρόσκληση που δεχόμαστε από παραρτήματα του Λυκείου των Ελληνίδων άλλων πόλεων, δημιουργώντας στενούς δεσμούς με τα μέλη των λοιπών λυκείων. Έτσι ζούμε όμορφες στιγμές και υπέροχες εμπειρίες που προκύπτουν τελικά από την πίστη και την αφοσίωσή μας σε ιδανικά και αξίες που έχουν τις ρίζες τους στην παράδοση, με τη θέληση να τα κρατήσουμε ζωντανά στο πέρασμα των χρόνων. Μέρος των πολλαπλών δραστηριοτήτων μας είναι και η σύσταση και η λειτουργία της παιδικής χορευτικής ομάδας του παραρτήματός μας, η οποία με την καθοδήγηση και την ιδιαίτερη υπομονή του δασκάλου μας έχει απογειώσει πραγματικά την χορευτική εμφάνιση του παραρτήματός μας. Οι μικροί μας χορευτές είναι αξιέπαινοι και αξιολάτρευτοι και όπου εμφανιστούν ενθουσιάζουν. Στο σημείο αυτό θα ήθελα εκ μέρους της χορευτικής μας ομάδας να ευχαριστήσω τον χορευδάσκαλό μας, κύριο Μάνο Τσαλάκη, αλλά και όλους βέβαια τους χορευδασκάλους που πέρασαν στο παρελθόν από το Λυκείο μας, που με τις πολύτιμες γνώσεις πάνω στον παραδοσιακό χορό και τον ενθουσιασμό και τη θετική τους ενέργεια μας βοήθησαν και ειδικά ο τωρινός μας δάσκαλος μας βοήθησε να βελτιωνόμαστε και να εξελισσόμαστε καθημερινά. Την Πρόεδρό μας, κυρία Παρούλα Κουτσάκη, η οποία ακούραστα μας συμβουλεύει και μας καθοδηγεί. Και κλείνω, για να μην σας κουράζουμε άλλο, με δύο μαντινάδες. Μεράκι, τέχνη και ψυχή ο χορευτής σαν βάζει, η κάθε μια φιγούρα του σαν έργο τέχνης μοιάζει. Πηγή ζωής είναι ο χορός του χορευτή το σώμα. Βάζει φτερά στα πόδια του και δεν τα πιστοχωρεί. Δηλώσεις της δεκαετίας μας.
Στα πλαίσια των επαιδειακών εκδηλώσεων της δεκαετίας που οργανώσαμε, με καταληκτήρια τη σημερινή, πραγματοποιήθηκαν σπουδαίες παραστάσεις. Μικρά αποσπάσματα θα μοιραστούμε μαζί σας, αρχίζοντας με την εορτή λήξης της Λυκειακής Χρονιάς 2018. Όλες οι εκδηλώσεις μας είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των Ευρωπαϊκών Δράσεων για το έτος πανευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς 2018, όπως είχα ρυθμιστεί μάλλον το 2018 και είχε εγκριθεί και είχαμε πάρει και το αντίστοιχο σήμα. Η πρώτη μας εκδήλωση ήταν στα βήματα του χορού και στα νήματα του αργαλιού. Ήταν ένα διήμερο ταξίδι στην ελληνική παράδοση σε συνεργασία και συνδιοργάνωση με το παράρτημα Αμαία Λασιθίου. Την πρώτη μέρα στην αίθουσα του Λυκείου πραγματοποιήθηκε η δράση «Τα παιδεία υφαίνει» με εργαστήρι υφαντικής για τα παιδιά. Με τίτλο «Ταξιδεύοντας εν χορό». Ένα νοερό ταξίδι στον ελλαδικό χώρο και την Κρήτη με ζωντανή παρουσίαση παραδοσιακών ενδυμασιών αντιπροσωπευτικά από διάφορες περιοχές της Ελλάδος με τους αντίστοιχους χορούς. Στις 28 Σεπτεμβρίου έγινε η αδελφοποίηση του παραρτήματός μας με το Λύκειο των Ελληνίδων Αμοχώστου, παράρτημα ελεύθερης περιοχής Αμοχώστου, εδώ σε αυτή την θαυμάσια αίθουσα, σε κλίμα συγκίνησης και συναισθηματικής φόρτισης για όσα η Αμόχωστος συμβολίζει στην ψυχή και στην καρδιά του ελληνισμού. Παρευρέθη τιμητικά αντιπροσωπεία από το Λύκειο Ελληνίδων Νάουσας. Σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2018, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, η πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Εκκλήμη Μολάου και η πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Αμοχώστου Κύπρου, παράρτημα ελεύθερης περιοχής Αμοχώστου, εκπροσωπώντας τα διοικητικά μας συμβούλια, συνυπογράφουμε το παρόν πρωτόκολλο αδελφοποίησης των δύο Λυκείων με στόχο την ενδυνάμωση των ιστορικών δεσμών που ενώνουν τις δύο ελληνικές πατρίδες και το σχέσιο φιλίας, αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μεριών μας για την προαγωγή των καταστατικών σκοπών και ιδεών του Λυκείου των Ελληνίδων και των πανανθρώπινων αξιών της κινούμενης ελληνικού πολιτισμού. Έλλης Νικόλαος, 28 Σεπτεμβρίου 2018, η πρόεδρε, πάνω από τον πρόεδρε. Την επόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε η μεγάλη τρίωρη εκδήλωση παράσταση με θέμα το διπορικό του κρασιού στον κήπο του ξενοδοχείου Μιραμπέλο και συμμετείχαν 80 μέλη, χορευτές και μουσικοί,
από τα λύκια των Ελληνίδων, Αγίου Νικολάου, Αμοχώστου και Νάου σας, οι εκατοντάδες κόσμου που παρευρέθησαν απόλαυσαν ένα μοναδικό θέαμα με τον τρίγο και το πατητήρι της Νάουσας, την τελετουργία παραγωγής της Ζιβανίας της Κύπρου, το ρακοκάζανο της Κρήτης με τη φρεσκοβαλμένη ρακή και τα ποικίλα εδέσματα που προσφέρθηκαν άφθονα σε όσους παρευρέθησαν. Σε όλες τις τελετές. Που το πρωί σηκώνονται να κόψουν τα σταφύλια και να τα πάρουν στο χωριό που κόφει χίλια μίλια. Στο πατητήρι ρίχνουντα τσακέφουν και πατούντα και φτάλουσαν τα ζήβανα με σίκλα και κρατούντα. Και στο καζάνι παλούντα, βαώνω και σφραγίζω, μα ρίχνουν στην πρώτα νερό να χέψουν να ξυνίζουν. 40 μέρες πίνουν τα πίστα για να με στώσουν, να χέψει η βράση, ύστερα ποτό για να μας δώσουν. Έχει και πούνες και ψουμί, χαλούμι και σουζούκο. Σύγκρουση και να χωρώ με το φαΐ στο μούχο.
μας όταν μας ζητήθηκε από το Διεθνές Κανάλι CNN, το ελληνικό τμήμα του CNN Greece, να συμμετάσχουμε σε ένα ντοκιμαντέρ του για την Κρήτη. Ένα μικρό απόσπασμα μπορούμε να δούμε μαζί. Το Λύκειο Ηλίδων μετράει γύρω στα 15.000 μέλη σε όλη την Ελλάδα. Το δικό μας έχει περίπου 100 μέλη. Από τους βασικούς στόχους και σκοπούς του Λυκείου των Ελληνίδων από τις ιδρύσεώς του ήταν η διάδοση και η διατήρηση της ελληνικής παράδοσης. Η κοιλώτα φορέθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι μεικτό έντυμα, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, αντί βράκα φορούν την κοιλώτα, που είναι ένα παντελόνι όπως η πασία σε στρατιωτικού τύπου, και τα υπόλοιπα εξαρτήματα της φορεσιάς είναι ακριβώς τα ίδια. Οι δύο αντρικές φορεσιές φορούνται σε όλη την Κρήτη. Υπάρχει μια μικρή παραλλαγή, θα έλεγα, κυρίως στο ποκάμισο, που η Δυτική Κρήτη φοράει πιο πολύ το μαύρο ποκάμισο, ενώ η Ανατολική Κρήτη συνήθως λευκό. Οι γυναικείες χαρακτηριστικές φορεσιές της Κρήτης είναι τέσσερις. Η σφακιανή φορεσιά, η φορεσιά των Χανίων, η σάρτζα ή ανογενή φορεσιά, που γίνεται κατά κανόνα στο Ρέθυμνο. Η χαρακτηριστική φορεσιά της Ανατολικής Κρήτης είναι η κούδα της Κριτσάς, η οποία φορέθηκε από την εποχή της Ενετοκρατίας, δηλαδή τον 17ο αιώνα. Και κατά ένα περίεργο τρόπο φορέθηκε μόνο στο κεφαλοπόρι το γειτονικό μας, την Κριτσά. Ένα χαρακτηριστικό της φορεσιάς αυτής είναι ο τρόπος που φοριέται η φούστα κούδα, η οποία δένεται με ένα περίτεχνο τρόπο και σχηματίζει πίσω κάτι σαν τριαντάφυλλο. Πιθανολογείται η ονομασία της είναι από την ενετική λέξη κόντα που σημαίνει ουρά, όντα κούδα, και έτσι έχει μείνει τώρα κούδα της Κριτσάς, είναι η χαρακτηριστική φορεσιά της Ανατολικής Κρήτης. Μία άλλη φορεσιά, η οποία ήταν κυρίως καθημερινή, είναι το σακοφίστανο ή σακοφούστανο, το οποίο φορέθηκε σε όλη την Κρήτη και εξακολουθεί κάποιες μεγάλες γυναίκες σήμερα να φοράνε και σήμερα ακόμα σακοφούστανα. Και θεωρώ ότι τα λύκια των Ελληνίδων προάγουν την οικονομία του τόπου. Εκτός των τοπικών εκδηλώσεων, γίνονται ανταλλαγές μεταξύ των λυκείων. Τα λύκια των Ελληνίδων είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές του τόπου, του κάθε παραδείγματος. Για μας το Λύκειο η νέα δεκαετία θα σηματοδοτήσει μια πιο δυναμική και ουσιαστική παρουσία στα κοινωνικά δρόμενα, ελπίζοντας τη βοήθεια όλων αλλά και των αρχών του τόπου μας. Το Λύκειο των Ελληνίδων ως μη κερδοσκοπικό σωματείο πορεύεται όλα αυτά τα χρόνια χάρη στη βοήθεια ανθρώπων που ξεχωρίζουν για τις ευαισθησίες τους, που έχουν ανησυχίες και που προβληματίζονται σοβαρά για το κοινό μας μέλλον, τους οποίους ευχαριστούμε σε κάθε ευκαιρία. Το Λύκειο των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά όλους όσους στήριξαν την προσπάθειά του αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε τους μαθητές μας, μικρούς και ενήλικες, των χορευτικών τμήματων, όπως και τους δασκάλους τους, για όλες τις χαρές και τις συγκινήσεις που μας χάρισαν. Τους γονείς για την εμπιστοσύνη και τη συνδρομή τους στο έργο μας. Τους μαθητές μας που παρακολούθησαν τα μαθήματα και των υπολείπων εκπαιδευτικών τμήματων, συγχαίροντάς τους για την επιμέλεια και την αξιοσύνη τους, αλλά και τους δασκάλους τους, για τις γνώσεις που τους μετέδωσαν με πολύ μεράκι και αγάπη. Ευχαριστούμε ακόμα τους ευαισθητοποιημένους συμπολίτες μας που παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία έγιναν κατά καιρούς χορηγοί μας ανεξάρτητα από το ύψος και το είδος της δωρεάς τους. Τους δωρητές έργων λαϊκής τέχνης που συμπλήρωσαν το διάκοσμο της αίθουσάς μας ευγενική προσφορά που πάντα συγκινεί. Επίσης, τους δωρητές οικογενειακών κοιμηλίων από παραδοσιακές φορεσιές.
Η ιδιαίτερη αναφορά στις δωρεές παραδοσιακών ετοιμασιών γίνεται γιατί έχει μια ξεχωριστή σημασία, αφού από αυτές τις φορεσιές συγκεντρώνονται στοιχεία που αφορούν την ετοιματολογική ιστορία της ελληνικής ετοιμασίας και της εξέλιξής της, ένας τομέας που συντηρείται σε όλα τα λύκεια των Ελληνίδων. Ευχαριστούμε ακόμα όσους εργάστηκαν ανιδιοτελώς μαζί μας στις διάφορες εκδηλώσεις του Λυκείου, συμβάλλοντας την επιτυχία τους, αποδεικνύοντας την ευαισθησία τους στις ανθρώπινες αξίες του εθελοντισμού, της κοινωνικής συμμετοχής, της συνεργασίας, του σεβασμού, της προσφοράς. Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων μέχρι και σήμερα για τις συνεργασίες τους σε όλες τις δύσκολες στιγμές που ζήσαμε, την υπομονή και την κατανόησή τους στις όποιες πιεστικές κάποιες φορές απαιτήσεις των περιστάσεων. Από τις 15 Μαρτίου 2019 το παράρτημά μας έχει ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν και το διάστημα μέχρι σήμερα είναι μικρό, διαπίστωσα ήδη και θα μου επιτραπεί να το πω πως το καινούριο Συμβούλιο έχει μεταφέρει ένα φρέσκο αέρα και ενθουσιασμό που εγγυάται τη συνέχεια της πορείας του Λυκείου ανωδική και ενδιαφέρουσα. Θα παρακαλέσω τις κυρίες του νέου Συμβουλίου. Μέχρι τώρα ήταν αναφορά στο παρελθόν, τώρα όμως είμαστε στο παρόν. Να έρθετε να χαιρετήσουμε όλοι μαζί. Και η ιστορία μας θα συνεχίζεται. Κρατούμε